Λοιπόν, εγώ πρωινό θα φάω. Έφαγα πρωινό. Θα αντέξω το στομάχι μου για 3 μέρες, 4, 5. Πήρα και μερικά από στην τσέπη. Κάτι φωτειράκι, κάτι τέτοιο. Έφαγα για 5 μέρες, παιδί μου. Δεν ξέρω να τρώω. Τσάμπα. Κοίτα θέα που έχει εδώ πέρα. Δεύτερη φορά έχουμε σε αυτό το χοτέλ. Είναι πολύ καλό χοτέλ, πολύ καλό. Ανοίγει τις πλουσίες. Κοίτα εδώ τι έχει. Δώρε, Πάω κάτω. Δείξτε τι καθάρισα. Όλα αυτά εσύ τα έφερες. Αυτά εδώ τα πήρα παραπάνω. Δεν τα παίρνω γιατί είναι γρουσουζιά. Άμα πάρεις πρωινό μαζί, είναι γρουσουζιά, να ξέρεις. Αλλά καφέ μπορείς να πάρεις μαζί. Απεριόριστο. Ναι. Κιλά ολόκληρα. Άιντε, πειράζει. Λεβέει την τσουλιά. Πήρες και το καφεδάκι στην τζαμπέ. Άνοιξε, σώσε. Πάει μάλλον. Πού είμαι εδώ. Λέλε. Κοίτα που με έβγαλε. Βίτσα το πάει, Μια χαρά, αυτός είναι πιο γρήγορο. Hey, μπούμε εδώ μέσα, Paradise Center, μεγαλύτερο center, Πάμε να δούμε. Μεγαλύτερο στη Βουλγαρία. Ναι, ναι, μεγαλύτερο. Δεν πειράζει. Πολύ πράγμα βλέπω. Κοίτα, θα κάτσουμε λίγο εδώ πέρα στην Βουλγαρία και μετά θα πάμε Γερμανία να ζεσταθούμε, γιατί έχει κρύο εδώ. Έχει πάρα πολύ κρύο, ναι. Έχουμε ξεπαγιάσει 1 βαθμό. Τώρα καλά είναι, καλά είναι τώρα. Σταμάτησε να φυσάει. Πάνω, δεν πειράζει, κοίτα. Για ένα τέταρτο οδήγηση 7 ευρώ. 6,5 ήταν, 6. Και επειδή εγώ είμαι άπλας, έδωσα και 1 ευρώ. Ναι. Άπλας. Ντάγκ, 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 ντάγκ. Άπλας είμαι, Είμαι άπλας. Χαμός. Πού είναι, για ρωτά λίγο. Ρωτά λίγο, κύριο. Paradise, Paradise.
Εδώ τρένο, airport και ρωταλίο, να... ρωταλίο για μετά. Μετά, το έχω κρατημένο. Ναι. Πάνω. Είς, δώρα. Πού ξέρω. Κάτσε δώρα, τι είναι αυτό. Περάσαμε το δρόμο απέναντι, κουμπάρα. Ναι. Θα πάρουμε και το μετρό από εδώ. Ξέρεις τι θέλω. Με λεωφορείο το δείχνω. Ξέρεις τι θέλω. Αυτό που έχασα εδώ. Ναι, εδώ πέρα μπορεί να το έχει αυτό. Εσύ, Μαγδούλα. Να φέρουμε τον Ζαμπέτα εδώ. Πάμε να φέρουμε... Πάμε να φέρουμε τον Ζαμπέτα πίσω στην πατρίδα. Είναι στη Γερμανία ο Ζαμπέτας. Μη χαθεί. Πάμε να το φέρουμε. Πρέπει να τον χάσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Μη χαθεί, ρε. Θα χαθεί αυτό, άμα δεν πάω εγώ. Δεν ξέρει αυτό. Δεν ξέρει ούτε γερμανικά τίποτα. Πήγε καμιά φορά να δει πώ είναι εξωτερικό. Ο Ζαμπέτα περνούσε μέσα από τον πόλεμο. Ήταν και αυτό. Τρελό. Δεν ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι. Α, Μικέλ. Έλα να πάρουμε. Ει, ντε, λαρισινό μαγαζί. Κάσα. Να πιένω φρέντο εσπρέσο, ρε. Να πιένω φρέντο εσπρέσο, καταλαβαίνω. Είπα θα πιένω καφεδάκι, της προκοπής δεν πήγε, λαρισινό. Κάτσε λίγο, γιατί εδώ πέρα πόσο το παραγγέλνουμε εδώ. Εσπρέσο φρέντο. Μπορεί να το ξέρουνε κιόλας. Hello, Fredo Espresso. Hey, what's this? Normal. No sugar. Λοιπόν, έχει 3 ευρώ. 3,10. Φέρτη. Έχει μουσική τώρα εδώ μέσα. Έχει πολύ ζέστη μέσα και λέω να βρωστώ λίγο. Η ζέστη, όλη τη ζέστη αυτήν, την αφόρητη, βγήκα έξω να βρωστώ. Με κελάκι στο... Βουλγάρια. Γεύση ελληνική. Πηγάζει όλη Ελλάδα. Λαρισινή. Μυρίζει τυρί. Η μάγδα του εαυτό του. Λέει εντάξει, δεν θα δροσιστώ. Μην ενοχλεί τη ζέστη. Δεν την ενοχλεί τη ζέστη τη μάγδα. Ευτυχία θέματα. Θα σας πω δύο λόγια για τον εαυτό μου. Θα κάνω σε αυτό το βίντεο, θα μιλήσω για τον εαυτό μου που δεν έχω μιλήσει ποτέ. Δεν σας έχω πει ποτέ για τον εαυτό μου πράγματα. Ό,τι ξέρετε από μένα είναι ότι βλέπετε. Σήμερα θα κάνω κατάθεση ψυχής. Γεννήθηκα στην Αλασόνα. Η οικογένειά μου ασχολούταν με το τυρί. Φτιάχναμε τυρί σαν οικογένεια. Στην ηλικία των 14 χρονών, πρέπει να ήταν γύρω στο 1992, βραβεύτηκα ως ο χειρότερος μαθητής στην τάξη. Στην ηλικία των 15 χρονών,
Έμεινε τελικά από απουσίες στην ίδια τάξη. Στην ηλικία των 16 χρονών σταμάτησε το γυμνάσιο. 16 χρονών αναγκαστικά πήγα στο νυχτερινό, το οποίο το παράτησα κι αυτό, νυχτερινό γυμνάσιο, για να κάνω, να δουλέψω, να μάθω μια τέχνη. Πήγα να μάθω την τέχνη του εξατμισά και μετά από 2 μήνες διέκοψα τη δουλειά μου ως εξατμισάς για να γίνω λαμαρινάς σε καρουσερία αυτοκινήτων, όπου το διέκοψα και αυτό μετά από 1 εβδομάδα. Μετά από εκεί ακολούθησαν πάρα πολλές δουλειές, οι οποίες κρατούσαν γύρω στις 10 μέρες. Έχω δουλέψει ηλεκτρολόγος, καφετζής, βενζινάς και άλλα πολλά επαγγέλματα, όλα για 10 μέρες. Στα 25 μου αποφάσισα να γίνω πλούσιος και ξεκίνησα τις διαδικασίες πλουτισμού. Και σε ηλικία 30 χρονών το άφησα και αυτό στη μέση. Ο χαρακτήρας μου σε καθημερινή βάση είναι μια προσωπικότητα η οποία γενικά ξεχνάει να αργώ λίγο να στα ραντεβού μου, έως και πολύ, μερικές φορές όμως. Και επίσης, τα πρωινά δυσκολεύομαι να ξυπνήσω, με αποτέλεσμα πολλές φορές να ξυπνάω το μεσημέρι. Στην ηλικία των 40 χρονών, πριν 7 χρόνια περίπου, πήρα το πρώτο μου δάνειο από την τράπεζα. Μετά από εκεί και πέρα, ξεκίνησα να παίρνω και άλλα δάνεια. Τώρα, στη φάση που βρίσκομαι, θέλω να ασχοληθώ με την τέχνη. Θέλω να γίνω καλλιτέχνης. Πιστεύω ότι όλο αυτό που έγινε ήταν για να φτάσω στο σημείο να γίνω καλλιτέχνης. Γιατί μου ταιριάζει αυτό. Μου ταιριάζει σαν στυλάκι και όλο το look να ασχοληθώ με την τέχνη. Σε ηλικία 35 χρονών ξεκίνησε το σώμα μου να πλατσιάζει λίγο, με σημείο, στο σημείο να είμαι πολύ πλαδαρός και κάπου εκεί έχασα το αθλητικό το στυλάκι, γιατί παλιά είχα σαν το κόκαλο από το ψάρι. Ήταν η κοιλιακή μου. Αδύνατος μεν, αλλά μπρατσαράς. Και από ηλικία 35 χρονών το έχασα αυτό. Και μέχρι τώρα, 47, περάσαν 12 χρόνια και έχω γίνει όλο και πιο πολύ λαπάς. Και το σχέδιό μου για το μέλλον είναι να γυμναστώ και σήμερα περπατάω στη Σόφια, στο εμπορικό κέντρο. Θα κάνω περπάτημα γύρω στα 40 λεπτά. Είναι το πρόγραμμα γυμναστικής που έχω ξεκινήσει με σακίδιο, το οποίο και αυτό γυμνάζει. Για αρχή είναι καλά. Έχω ήδη ξεκινήσει διάδρομο και πιστεύω ότι είμαι σε πολύ καλό δρόμο και ότι θα τα καταφέρω να φτιάξω κοιλιακούς και γραμμώσεις γενικά. Δεν μπορώ να ξεκινήσω με βάρη γιατί θα πιαστώ. Ξεκινάω με απλές ασκήσεις όπως περπάτημα για αρχή. Αυτά ήταν για μένα μέχρι στιγμής η πορεία της ζωής μου. Πήγα πολύ καλά, παρόλο που φαίνεται οι κινήσεις μου και τα λοιπά, μερικές βγήκαν λάθος. Πήγα μέτρια, νορμάλ, δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Έπαιξε και ο παράγοντας θέμα τύχης, πάρα πολύ. Γιατί εγώ, παρόλο που έκανα πολλά λάθη, στεκόμουν πάντα τυχερός. Και δεν έχω πάθει καμιά αβαρία ή κάτι. Και πήγαν όλα καλά.
Εσύ, Μαγδούλα. Ένα ρολογάκι θέλω να πάρω. Και τώρα αυτά εδώ πέρα είναι με υπολογιστή. Έχω υπολογιστή. Έχω. Θέλω να πάρω. Θέλω να πάρω ένα απλό. Να βλέπω την ώρα γιατί αργώ. Να βλέπω το ύψος. Θα το βάλουμε 2 ώρες μπροστά. Θερμοκρασία και διάφορα άλλα. Αλλά αυτό σε ένα. Α, για να δούμε εδώ. Τι λέει 1990, ένα χιλιάρικο έχει αυτό το ρολόι. Πιο φθηνό θέλω, δόκανος είναι. Καλά ήσουν εκεί στα Κάζιο που κάνει και κομπιτεράκι. Α, αυτό έχω το κινητό. Ναι. Άμα θέλω να δω την ώρα. Ούτως ή άλλως πρέπει να βάλω στο πρόγραμμά μου, ναι, να μην αργώ, να πω θα ζω χωρίς να αργώ και μετά να πάρω ρολόι, γιατί αν το έχω τώρα, τι και να λέει. Ναι. Δεν κάνει κάτι το ρολόι τώρα αυτή τη στιγμή σε μένα. Μόνο για ομορφιά. Να σου πω κάτι, επειδή εγώ σου δω στην καθημερινότητα, σκέφτομαι και λέω, μα γιατί πώς γίνεται να αργεί πάντα. Πώς γίνεται κάθε φορά που είναι να φύγουμε πάντα κάτι. Κάτι θα βρεις εσύ, να πεις, άμα θα το κάνω τώρα και προλαβαίνω μετά και δεν γίνεται να αναφυγεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε να δούμε τα φαγητά. Πάμε να φάμε Ταϊλανδό. Κινέζο. Κινέζο θα φάω. Να τον εντοπίσουμε, να τον εντοπίσουμε. Θα φάμε πριν φύγουμε. Για το αεροδρόμιο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το travel moto πρέπει να φάει Κινέζο. Να φάει Κινέζο travel moto. Ο κόσμος λέει να μην δείχνουμε, να δείχνουμε να βλέπουν τον δρόμο γενικώς έτσι, ναι, όταν το πλήκει, ναι, 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 να μιλάμε. Ναι, 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 να το. Βλέπεις. Μπροστά να δείχνουμε. Το travel moto πρέπει να φάει Κινέζο. Λοιπόν, τι γέννητη εδώ, άρε. Subway. Yes. Εδώ έχει μια ουρά. Τι είναι αυτή η ουρά? Το Subway δεν έχει ουρά. Έχει συνομάδες, έχει τέτοια. Έλα λίγο, έλα λίγο. Ναι, μην με τραβολογάς έτσι. Γύρνα την κάμερα. Ναι, έχει ουρά. Έχει ουρά. Στη Ιαπωνία έτσι ουρά έχει πάντα. Θέλω να δω πού ακολουθεί αυτή η ουρά. Πάμε λίγο να δούμε. Έχω μια περίεργεια, δηλαδή δεν μπορώ να την ικανοποιήσω. Ναι, ρώτα εδώ, κάτσε να ρωτήσω λίγο, κράτα. Βασίλη. Κάτσε. Excuse me. Here, what's very good? So many people wait here. It's something good. Δεν μιλάει, δεν μιλάει αγγλικά. Δεν μιλάει αγγλικά. Προχώρα, θα δούμε μόνοι μας, δεν έχουμε ανάγκη. Όχι, αυτός με φοβήθηκε. Με φοβήθηκε, φοβήθηκε. Αυτό είδα, λαχτάρισε ο κόσμος. Ναι, ναι. Γιατί δεν φαίνομαι σαν καθηγητής με τα γυαλιά. Είσαι ψηλός με το σακίδιο. Μα φοβήθηκε, παιδί μου, δεν είπε ούτε... Έχει μια ώρα. Φαγώθηκες με την ώρα, φαγώθηκες. Σινεμά πάνε να δουν οι άνθρωποι, να μπουν μέσα στο σινεμά. Άστος. Αφού σου λέω τόση ώρα, πάνε να δουν έργο. Εντάξει, αυτό ήθελα να ξέρω. Ναι. Βγήκε καινούργια ταινία η βουλγάρικη, δεν θυμάμαι πώς τη λένε τώρα. Έχει τρελή ουρά, αυτό το λέω. Άρα στη Ιαπωνία περιμένουν έτσι να φάνε ένα παγωτό, καταλαβαίνεις. Περιμένουν 2 ώρες να φάνε παγωτό. Να δούμε, εγώ δεν θέλω να φάω τώρα. Από μακριά τα βλέπουμε, μακριά τα βλέπουμε. Θες να πας να το δεις από κοντά, το KFC, τον παππού. Το KFC, τι να τον κάνω, το ναι, KFC. Subway έχει εδώ πέρα. Έχει Subway. Να, εδώ βουλγάρικη κουζίνα, να το, ευθεία. Αυτό θέλουμε να δούμε, Βασίλειο. Μπριζόλες και τέτοια. Κάτσε με. Μουσακά. Μας είπε ο Ευθύμιος, έχει, ναι, μουσακά, έχει παστίτσες και όπως έχουμε εμείς, δεν θα είχαμε εμείς μουσακά και παστίτσια. Ναι, βουλγάρικη κουζίνα, σαν την ελληνική, τι το να φας. Το δικό μας λέει είναι καλύτερο. Ναι. Έχει και σολομό εκεί. Εγώ θα φάω KFC μετά, όχι KFC, Subways. Subways.
Από εδώ είμαι, από εδώ. Εγώ βρήκα τι θα φάω. Για σένα, κοίτα. Εγώ θα φάω Subway. Υγιεινά. Είπαμε δίαιτα. Αυτό είναι μαγειρευτό φαγητό. Εσύ μπορεί να φας μαγειρευτό φαγητό. Εμένα μου αρέσουν τα μαγειρευτά φαγητά. Ναι. Εγώ θα φάω Subway, Subway εδώ. Ανάκριβα είναι, ε. Ναι. Πες λίγο τιμή, κάτσε λίγο. Ό,τι βλέπεις είναι τα μισά τα ευρώ. Δηλαδή, άμα βλέπεις κάτι με 20, είναι 10 ευρώ. Άμα βλέπεις με 12, είναι 6 ευρώ. Δηλαδή, μια μακαρονάδα έχει 6 ευρώ. Ναι, ξεκινάει 6 από 6. Ευρώ. Και έχει και με 19 δια 2, πόσο μας κάνει. 10 ευρώ. Όχι, 19,5 ευρώ μακαρονάδα. Χθες ψάχναμε να βρούμε να φάμε, δυσκολευτήκαμε, είχε τόση κίνηση στο δρόμο και εδώ τώρα, ας πούμε, είναι εύκολο να βρεις να φας. Εγώ ούτε... θα πάρω μαγειρευτό. Είδες τι ωραία είναι τα food court. Πολύ ωραία είναι. Δηλαδή, είσαι εδώ, διαλέγεις τι θες, δεν τα λες και φθηνά. Για Βουλγαρία δεν τα λες φθηνά. Όχι, γενικά τα food court, ρε παιδί μου, δεν είναι φτηνιάρικο. Α, φτηνιάρικη όχι, λύση. Όχι, δεν είναι. Ναι, ούτε και ακριβή. Κινέζικο, έτσι δεν είναι. Μπορεί να μην το έχουν στην κουλτούρα τους. Γιατί εμείς το έχουμε στην κουλτούρα μας. Αλαντίν Foods. Να, τι είναι Αλαντίν Foods, τι είναι. Το έχει συνεχίσει από εδώ. Ο Αλαντίν. Θα αγοράσουμε κανένα σπίτι εδώ στην Βουλγαρία. Πλάκα, πλάκα. Ο Αλαντίν είναι πλάκα, κοινότικο. Πλάκα. Από εδώ έλα. Έχει πάρα πολύ ζέστη εδώ μέσα. Το κέντρο καλοριφέρ αυτή η βίτσα το πάνω. Με σκάσανε. Κάτσε να βγάλω την μπλούζα. Εγώ να βγάλω το μπλούζα αν θέλω. Ναι. One by one. Ένας-ένας. One by one. Κάνω διαφήμιση στον Νούλα εδώ. Αχ, Νούλας. Κοίτα. Θα έρθει κανένας από τη Σόφια και θα πει «Hello, I'm from...» Ξέρει αγγλικά, ξέρει γλέζικα, ο Νούλας, σιγά μην ξέρει. Ξέρει πάνω σου. Ξέρει νομίζω. Άρα που ξέρετε. Yes και no, ξέρει. Και πάλι ζεσταίνομαι, δηλαδή πρέπει να έρθει στις κοντομάνικους. Το πουπουνίζουν. Ναι. Δεν το πουπουνίζουν. Μόνο. Ο επόμενος. Κοίτα πώς είναι ντυμένοι οι άλλοι. Μιλάμε εδώ πέρα που έχει 27 βαθμούς τώρα. Εγώ έχω σκάσει, έβγαλε εδώ ένα δροστόμανο, αλλά... Τώρα ζεστάθηκα εγώ εδώ πάνω στα φαγητά. Η ώρα είναι μία ωραία. Σε μισή ώρα θα έρθουμε να πάμε. Yes. 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 Ναι, πάμε κάτω. Βρισκόμαστε στο Mall, Paradise Mall, Bulgaria. Hey, δώρε. Πολύ καλό το μπολ. Άμα το συγκρίνουμε με τη Θεσσαλονίκη, είναι λίγο καλύτερο από τη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ μεγάλο, μου φαίνεται μεγαλύτερο. Όχι, μωρά, όχι, το ίδιο είναι, εγώ μου φαίνεται. Α, δεν σου φαίνεται μεγαλύτερο. Πιο πολύ κόσμο μου φαίνεται, αλλά είναι Black Friday. Τι μέρα είναι σήμερα. Πάντα τι είναι. Δεν χρειάζεται το δούμε κι όλο, πάμε να φύγουμε. Έχει πολύ κόσμο εδώ, κάτσε λίγο να περάσω. Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε λίγο από τον κόσμο, κατεβαίνουμε λίγο κάτω. Πού θα πάμε. Κώστα καφέ, έχει Κώστα καφέ. Με τον Κώστα είμαστε στο στρατό μαζί.
Ωραία, από εδώ ήμασταν. Τι μεγάλο είναι, Μαρή. Τελείωσε, πάμε κάπου που δεν ήμασταν. Ξέρω κι εγώ τραβούσα με την κάμερα, ιδέα δεν έχω. Όντως από εδώ περάσαμε. Προχώρα, προχώρα, just προχώρα. Whatever. Άι, δεν πειράζει. Πάμε από εδώ. Πού είναι σαν άλλη γκότζη τέτοια να ψωνίσουμε τίποτα. Μην κυκλοφορούμε σαν τσιλέτσι. Λοιπόν, αυτή ήταν η ιστορία μου, παιδιά. Τώρα ενδιαφέρον, δεν ήταν ενδιαφέρον, αυτή ήταν. Εσείς που με παρακολουθούτε πάρα πολύ, το ξέρετε την ιστορία μου. Συνεχίζει το διπορικό εδώ μέσα τώρα, κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen. Α, νο, κάμερα. I close, okay. Thank you. Λοιπόν, κλείνω λίγο. Κάτσε λίγο. Κλείνω λίγο γιατί απαγορεύεται, έτσι. 10 ευρώ να φάνε δύο άτομα. Ναι. Τσαμπατάν. Ναι. Τσάμπα, σαν να μας το δώσαν δώρο. Πολύ φθηνό. Κάτσε να δοκιμάσω το μπιφτέκι. Αυτό εδώ πέρα έχει πάρα, πολύ, πάρα πολλά λιπαρά. Αυτό είναι κανονική. Δεν έχει λιπαρά, είναι ντομάτα. Πολιτική, πολιτική. Και αυτό εδώ πέρα δεν το δοκίμασα ακόμα. Καλό. Κοίτα, για τσάμπα, ό,τι και να είναι, τσάμπα είναι. 10 ευρώ να φάνε δύο άτομα. Εσύ, Μαγδούλα. Είσαι σίγουρος. Ναι, ρε. Σέρτικα, αυτά. Ναι, πάντα κάτσουμε, θα είμαστε όρθιοι. Λοιπόν, με έβαλε η Μάγδα στο σωστό μετρό. Μην χαθούμε τίποτα εδώ πέρα, στη Σόφια. Είμαστε σωστά, έτσι, κοίτα πώς φαίνεται ο Λινάρας. Με το Μικέλ δεν πάει πουθενά, αλλά αρισαίος. Τυρί έχεις μαζί, Μαρία, έχεις τυρί. Όχι, τυρί δεν πήρα. Χιόνσε. Λε, λε. Τέρμιναλ. Όχι. Είσαι κουμπαρά. Είσαι χιόνσε. Χιόνσε. Χιόνι. Όταν λέω εγώ θέλει χειμερινά λάστιχα, λέω άλλος, άμπορε, λίγο, τι λίγο, τι λίγο. Έριχνε ξύλο στο δρόμο, στα βουνά. Λέει η Μάγδα ήταν νωρίς, άμα ήταν 12 ώρες το νύχτα που ταξιδεύαμε, παγωμένα θα ήταν κάτω. Κυρίες και κύριοι, δεν έχει αστεία με αυτά τα πράγματα, δεν έχει αστεία. Άι Μάγδα, βραδιάσαμε. Άιτε. Πού είναι εδώ, εδώ είναι, next station. Sofia Airport. Πάμε Γερμανία να ζεσταθούμε. Έχει πολύ κρύο εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Περνάει το σύννεφο από εδώ. Κοίτα, τυρί πήρες μαζί. Τυρί, α. Πήρες τυρί μαζί. Κάνεις λάθη.
Τα πήρες όλα. Κοίτα εδώ πέρα τώρα λάθος. Πρόσεξε λίγο. Έλα λίγο εδώ. Τώρα, εδώ, πήγαμε να κατεβούμε. Ναι. Δεν περιμένουμε να κατεβούμε. Μπουκάρον μέσα. Τα είδα. Ναι. Το είδα. Κάτσε παιδί. Εσύ από πάνω να προσέχετε στο φωτάκι. Αυτό είναι το τρένο. Καινούργιο είναι. Ο οδηγός τώρα θα πάει. Αυτός ήταν ο οδηγός. Ναι. Πάει από την άλλη μεριά το οδηγείς. Από εδώ μπορείς να το οδηγήσεις, δώσε έχω μάγκα, φίλε. Εκεί δεν εμφανίσαμε εις πιλότους. Α, εδώ χιόνισε. Τα εισιτήρια τώρα εδώ. Για να βγούμε. Ναι, για. Αλλιώς δεν βγαίνεις. Λοιπόν, η εισιτήρια ήταν η τιμή... Πόσο ήταν η τιμή? 80 λεπτά το άτομο, ένα. Ναι, εσύ. Πάρε ένα εσύ. Ελπίζω να μην κάναμε τίποτα λάθος. 1,60 λεύα, που είναι τα μισά τα ευρώ. Κάτσε. Τίποτα, ανοίγει έτσι, μονοχότερο. Τι λες, φίλε, τσάμπα. Κράτω το εισιτήριο, φέρ' το εδώ. Μην το πετάς. Μην το πετάτε γενικώς αυτά τα πράγματα. Να ολοκληρωθεί το ταξίδι. Εμείς ή εσείς. Τι ώρα είναι τώρα? Τρεις. Τρεις η ώρα και νυχτώνια. Ξαναήρθα εδώ. Λοιπόν, εδώ ξαναήρθα και πέταξα από εδώ για Ιαπωνία με 500 ευρώ. Πήγαινε, έλα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, φίλε. Μισή τιμή. Πήγα για Ιαπωνία, μισή τιμή. Και εδώ ξέρεις με τι ήρθα, με λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη. Με 10 με ευρώ. Λεωφορείο είχες έρθει, θυμάμαι. Κάτσε να δούμε εδώ. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι. Είμαστε εδώ στο αεροδρόμιο. Εδώ πέρα. Θα τα πούμε στο αυριανό επεισόδιο.